Συζητάμε ένα νομοσχέδιο με ρυθμίσεις διαφορετικών υπουργείων που όλες όμως εντάσσονται στη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στη διαχείριση των άμεσων αναγκών λειτουργίας του αστικού κράτους. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας έρχονται να διαχειριστούν μια κατάσταση εκρηκτική ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα. Ρυθμίσεις που ευνοούν την παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, την προώθηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ρυθμίσεις που δεν απαντούν στις ανάγκες για την άμεση στήριξη της δημόσιας υγείας με την αναγκαία χρηματοδότηση, την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την απρόσκοπτη δωρεάν και δημόσια πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας όλου του λαού. Η σιωπή στην έκκλησή μας, ώστε άμεσα να καταργηθεί η απάνθρωπη απόφαση της κυβέρνησης που καταργεί τον ΆΜΚΑ από πρόσφυγες σε μετανάστες και τους αποκλείει από την πρόσβαση στην ιατροφωνητική περίθαλψη, είναι απαράδεκτη. Προβλέπεται στο ίδιο άρθρο η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα προνοαχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες διερμηνίας». Κύριε Φωτίλα, το ΚΚΕ διαφωνεί πλήρως με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που δημιουργείται, με τις φυλακές που ετοιμάζεται, με τις αμυγδαλέζες παλιότερα και τις μόργες πρόσφατα. Αυτό που διεκδικεί είναι ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας με εξασφάλιση ανθρώπινων συνθήκων διαβίωσης, πρόσληψη προσωπικού για την έγκαιρη απόδοση των νομοποιητικών χαρτιών ώστε να πάνε στον προορισμό τους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Ακούστε, ναι, είπαμε, το προσωπικό να είναι μόνιμο. Το προσωπικό να είναι μόνιμο. Για πέστε μου, θα τελειώσει αύριο, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά με προκαλεί. Εσάς να προστατεύσω. Μας προκαλεί. Κοιτάξτε, όλα τα Υπουργεία, όπως βλέπετε, ή ανανεώνουν συμβάσεις, κάνουν παράταση για να καλύψουν ανάγκες, ή προσλαμβάνουν συμβάσεις πάλι ορισμένου χρόνου. Είναι αυτό που λέτε, ότι λέει ο κύριος Βρούτσης εδώ, Υπουργός Εργασίας. Εμείς, λέει, είμαστε υπέρ της πλήρους απασχόλησης και αυτή θέλουμε να αυξήσουμε. Όμως εδώ, τι κάνετε, προσλαμβάνετε νέους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου σε όλα τα Υπουργεία. Αυτό είναι που κάνετε. Λοιπόν, κύριε Φωτίλα, δεν θα υπάρξει τρίτη φορά. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και δεν μπορεί να δείχνει το απάνθρωπο πρόσωπο στερώντας την υγεία από όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Γι' αυτό και σας καλούμε τώρα το Υπουργείο Υγείας εδώ να πάρει μέτρα έτσι ώστε να καταργήσει αυτή την απόφαση. Για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών και αυτές είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Για το Καστέλι αναφέρθηκε ο βουλευτής του Ηρακλείου, ο σύντροφος Σιδηχάκης. Αφορούν λοιπόν οι ρυθμίσεις για την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τι επιδιώκει? Να εξασφαλίσει τη στήριξη ή την ανοχή των εργαζομένων στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων αεροδρομίων που έχουν απομείνει και της αεροναυτιλίας. Αναθέτει τις συμβάσεις προμήθειας και συντήρησης του τροχαίου υλικού σε επιχειρηματικούς ομίλους και είναι σε μια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης. Αυτή είναι και η πολιτική των ρυθμίσεων του Υπουργείου Μεταφορών. Όπως βέβαια και τη ναυτιλία. Δεν περίμενε κανείς να στεναχωρέσετε τους εφοπλιστές. Έχετε όλοι σας υπηρετήσει τις ανάγκες με προνόμια, πλήθος προνομίων. Τι έρχεστε να κάνετε τώρα? Καταργείτε το όριο ηλικίας των 30 ετών που προβλέπονταν για τα πλοία που μεταφέρουν πετρελαιοειδή. Όριο που είχε τεθεί μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη, που είχε ρυπάνει τον Ψαρονικό με μαζούτ. Επίσης έρχεται μετά από 14 χρόνια, από το 2005, που έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το θέμα της χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, έρχεται τώρα να το λύσει. Τώρα το επέτρεψαν οι εφοπλιστές. Τώρα το φαίνεται. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τις επιπτώσεις στην υγεία των αυτεργατών αλλά και του περιβάλλοντος είναι μεγάλες. Να πούμε για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας.
Τι υπηρετούν αυτές? Υπηρετούν στο σύνολό τους την εξασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης, αναθεωρώντας και αναμορφώνοντας, όπως λέει τον ΟΑΕΔ, ώστε να συμβάλλει στην ικανοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων για έβριση ευέλικτου και φτηνού εργατικού δυναμικού. Στο όνομα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μεταφέρεται ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ, καθώς και των οργανισμών που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν, όπως είναι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Σήμερα ακούμε ως πρώτη είδηση το πρόγραμμα του ΑΕΔ για επιχορήγηση με το 70% των 3.000 ευρώ που θα δίνεται, λέει, για την απασχόληση 500 νέων επιστημόνων που θα έρθουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Είναι πολύ υποκριτική και αυτή η σημερινή, να το πω έτσι, επικοινωνία, αυτό το επικοινωνιακό τρίκ της κυβέρνησης. Εδώ, από αυτό το νομοσχέδιο, καταργείται 62 θέσεις πανεπιστημιακών ΠΕ και ΤΑΦΕ, που ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, είναι στον ΑΣΕΠ και εσείς τις καταργείτε, γιατί ουσιαστικά δίνεται το έργο σε επιχειρηματικούς ομίλους. Το ίδιο βέβαια κάνετε και με τους 5.500 επιστήμονες που είναι στις δομές πρόνοιας. Είναι σε πρόγραμμα το οποίο λύγει και τελειώνει η σύμβασή τους. Και ούτε έχετε πει τίποτα γι' αυτό τι θα κάνετε. Κατά τα άλλα, επικοινωνιακά λέτε ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να φέρουμε πίσω τους επιστήμονες. Άσχετα βέβαια τι θα γίνουν με τους επιστήμονες που είναι εδώ, που λειτουργούν με αυτούς τους όρους που λειτουργούν, βέβαια, που δουλεύουν με αυτούς τους όρους που δουλεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Ποιος θα ασφαλίσει ότι αυτοί οι 500 που έστω θα γυρίσουν θα παραμείνουν μετά τη λήξη του προγράμματος και τις ζεμεύσεις των εργοδοτών? Μήπως το νομοθετικό πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις, όπου οι ελαστικές μορφές είναι αυτές που, αν θέλετε, διευρύνονται? Και με αυτό το σχέδιο νόμου, όπως είπα και προηγουμένως, μήπως με τις συλλογικές συμβάσεις που ουσιαστικά τις καταργήσατε με τον προηγούμενο νόμο, το επενδύο στην Ελλάδα, το λεγόμενο αναπτυξιακό νόμο, μήπως το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζεται για την ολοκληρωτική ανατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης? Πώς λοιπόν θα μείνουν οι εργαζόμενοι ή πώς θα δουλεύουν οι νέοι και οι νέες με αυτούς τους όρους που, αν θέλετε, διαμορφώνεται όρους φτηνής εργατικής δύναμης? Προβάλλετε την ευαισθησία σας προς οφειλέτες και παρατείνετε την προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση δόσεων των οφειλών και επανένταξης για όσους έχασαν αυτό το δικαίωμα. Παρά τη ρητή σας δέσμευση ότι άλλη παράταση δεν θα υπάρξει, αυτό λέγατε στην προηγούμενη. Αυτή η κατάσταση όμως τι δείχνει? Δείχνει που έχετε οδηγήσει χιλιάδες μικρομεσαίους που καταστράφηκαν με τη φορολογία που επιβάλλεται. Και το φορολογικό σύστημα, βέβαια, το φορολογικό νομοσχέδιο πέρασε από χθες, είπαμε πολλά γύρω από αυτό. Το ίδιο και με το άρθρο 53. Τι κάνει αυτό? Διευκολύνει μεν την παράταση, αλλά δεν αντιμετωπίζει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι πληστηριασμοί που κάθε μέρα πληθαίνουν αρπάζουν το βίο των ανθρώπων, που η πολιτική σας οδήγησε στη χρεοκοπία αυτόν τον κόσμο. Αποδεικνύεται λοιπόν και με τους πληστηριασμούς η αντίστοιχη πολιτική σας, που όπως και των προηγουμένων, βορρά στα χέρια των ξένων φαντς, των τραπεζών, είναι όλοι αυτοί που χρωστούν σήμερα. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολλές φορές πρόταση νόμου για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, με διαγραφή των χρεών, με απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία όλοι σας απορρίψατε. Και το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Δεν θα διαφωνήσουμε γι' αυτό. Όμως θέλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι με το 45-78 του 18 δόθηκε παράταση ενός χρόνου σε αυτούς τους εργαζόμενους, που δεν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την μοριοδότηση. Είναι ένα θέμα που μας πήραν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, που νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και να δικαιώσει το αίτημα αυτών των εργαζομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στην ίδια κατεύθυνση, με περιορισμού στη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων, αφού αυξάνει σε 65% από το 50% που ίσχυε το ποσοστό κάλυψης του κλάδου του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων.
Με το άρθρο 48 απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση εξασφάλιση των αναγκών των παιδιών με σωματική, ψυχική και πνευματική αναπηρία, όπως αναφέρθηκε βέβαια ο εισηγητής μας. Και νομίζουμε ότι εδώ μεταφέρει τις δαπάνες στους ίδιους τους γονείς, απαλλάσσοντας το κράτος. Με το άρθρο 54 διευκολύνει εκκρεμείς υποθέσεις, όπως λέει στο σχέδιο νόμου, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αγιαλού, παραλίας και να προχωρήσουν τα πάντα όλα δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτές που, αν θέλετε, δεν πέρασαν το προηγούμενο διάστημα, τώρα τα δίνεται όλα. Και όλα αυτά έρχονται να δέσουν με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνδυασμένες βέβαια με την καταστολή που αυτές τις μέρες ξεπέρασε κάθε όρια. Θέλουμε λοιπόν και από αυτό το βήμα, και εχθές το κάναμε, να καταδικάσουμε την καταστολή, την ομή, την προκλητική βία και τρομοκρατία που ασκείται αυτή την περίοδο. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση? Να σπείρει το φόβο, τη τρομοκρατία, να μην σηκώνεται καμιά φωνή αντίστασης, να μην οργανώνεται κανένας αγώνας για να περάσει η αντιλαϊκή πολιτική παντού. Θέλουν να τρομοκρατήσουν ιδιαίτερα τους νέους ή τις νέες για να μάθει να μάθουν να αποδέχονται τα πάντα χωρίς ίχνος φωνής, αντίστασης και διεκδίκησης. Νομοταγής και υποταγής, όπως υποτελής, όπως θέλετε, όπως τους θέλετε. Το εργατικό κίνημα ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπο στην ιστορία του με την οργανωμένη βία του αστικού κράτους, που εκδηλώθηκε με καταστολή, με φυλακίσεις, με εξορίες, ακόμα και με αποσπάσματα. Λέμε ξανά, το είπε και ο εισηγητής μας, επειδή συζητιέται παντού και είναι έντονη διακαής πόθος των επιχειρηματικών ομίλων η απαγόρευση των συγκεντρώσεων των διαδηλώσεων. Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι, αν νομίζετε ότι αυτό μπορεί να το καταφέρετε. Ρίξτε και μια ματιά. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσει μαχητικά και δυναμικά. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι μακριά από την ανάγκη οργάνωσης μιας τέτοιας πολιτικής προστασίας που πραγματικά θα προστατεύει τον εργαζόμενο, τον Έλληνα, τον ελληνικό λαό από τις φυσικές καταστροφές, από τις πλημμύρες, τις φωτιές, γιατί τα πάντα είναι κόστος όφελος. Και εδώ αυτή είναι η λογική που διαπερνά, το κόστος και το όφελος. Τι είναι αυτό που κοστίζει, αλλά λοιπόν δεν το κάνουμε. Μας οφείλει να δώσουμε ένα ποσό, θα το κάνουμε. Δεν μας ωφελεί, δεν θα το κάνουμε. Αυτή λοιπόν η λογική είναι καταστροφική, είναι πέρα και έξω από τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για μια πολιτική προστασία τέτοια που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια στους ίδιους τους εργαζόμενους και τον λαό.